Καλησπέρα σα και καλώ ορίσατε στο ένα και ένα. Ανοίγει παρένθεση και άλλο ένα. Κλείνει παρένθεση. Είμαι ο παρουσιαστή σα, ο Jack Λόπ. Και αυτή είναι η δεύτερη σεζόν του ένα και ένα και άλλο ένα. Έχω τον συμπαρουσιαστή μου εδώ πέρα, τον uh, Scumbag Uh, καλώ ήρθατε, παιδιά, σε μια σεζόν ένα και ένα. Και σήμερα μαζί μα είναι και ο νέο μα συμπαρουσιαστή. Καθώ ο Ντορίτο μα έφυγε να υπηρετήσει τη μαμά πατρίδα. Και κάποιος, στις... πρέπει στα ναι, κάποιος πρέπει να οδηγήσει τα τάγκ. Ναι, κάποιο πρέπει να οδηγήσει τα τάγκ. Και σε αυτή τη σεζόν θα έχουμε κοντά μα. Ε, Ζακ θα σου το πει εσύ. Ναι, θα ήθελα να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον αξία Τον γούτσου γούτσου γούτσου. Τον φανταστικό let's player. Πατρινό από του GR Minecraft Cousins. Καλησπέρα κι εγώ. Καλησπέρα, παιδιά στην παρέα από εδώ. Ο οποίο είναι γουτσου, και, γουτσου, και μεγάλο σου. Ε, με <laughs> Λοιπόν, bon, Καλησπέρα. Καλώ σα βρήκα. Ωραία. Καλώ σα βρήκαμε. Ε, ελπίζω, ελπίζω να διαφωνήσουμε πάνω σε πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικέ απόψει. Είμαι αυτά. εδώ για να διαφωνήσω με όλου. Είμαι εδώ για να γίνω ξινό. Mm. Εξαιρετικά. Ε, είχε πει ότι του αρέσει το ένα και ένα και το παρακολουθεί. Οπότε περιμένω να Ναι, αλήθεια είμαι ότι είμαι φαν τη σειρά. Λοιπόν, ποιο είναι το meme για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, παιδιά. Ποιο είναι το σοβαρό θέμα το οποίο συνέβη στο YouTube. Ξέρετε ποιο είναι, σωστά. Mm -hmm. ε, όχι, δεν γίνεσαι συγκεκριμένο. Γιατί κάποιοι θα νομίζουν ότι ίσω να μιλά για τον ε, Rare Pepe. Για, για τον Rare Pepe του ελληνικού YouTube. Λοιπόν, ναι. okay. το θέμα μα για σήμερα είναι η Μαρία Σνατσάκη και πιο συγκεκριμένα αυτό το οποίο έχει κάνει, ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει, το οποίο ονομάζεται Είμαι γκέι, είμαι αλβανίδα, είμαι πρόσφυγα. Είναι κυριολεκτικά λε και έχει βάλει όλα τα, τα tags στον τίτλο όταν τα βάλω από κάτω. Στι ναι. <laughs> Λοιπόν, για ποιον δεν γνωρίζει, γιατί υποθέτω οι ακροατέ μα μπορεί να μην γνωρίζουν κάποια τι ακριβώ συμβαίνει, παρόλο που είναι το νούμερο ένα trending τι τελευταίε πέντε μέρε. Η Μέρη Σινατσάκη είχε κάνει ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζει την, uh, μια δήλωση, με αφορμή μάλλον, μια δήλωση την οποία έκανε ο Πεστονά ο Γιακουμάτο, ο οποίο είχε πει ότι το να είσαι γκέι είναι μεταδοτικό. Τώρα η Μαρία Σινατσάκη έχει και... κάνει ένα βίντεο, συγγνώμη, που είπα. Συνατσάχη, είναι καλό. Συνατσάχη. Συνατσάχη. <laughs> συνατσάχη. Έχει κάνει. Είναι κριτική. Είναι, είναι <laughs> Σωστό. Είναι, είναι βασικά συμπατριώτησα του Σκάμ. Οπότε δεν μπορεί να την κατακρίνει. Πολύ άσχημα! Περίμενε. <laughs> εγώ όμω εγώ όμως είμαι κριτικό και είμαι Γιώτα και Μέιτα. Πλέον. <laughs> να το Συστόσο. μάλακα το ψώνιο. Όχι. Συγγνώμη, διαφωνεί. Ήδη κάναμε μια σεζόν μαζί. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι... Το έχω το έχω πλέον και αυτό. Είναι μια ετικέτα ακόμη. Η πλάκα είναι: ξεκινά τη νέα σεζόν, πρώτο επεισόδιο, με το ίδιο αστείο το οποίο είχα κάνει εγώ για εσένα στο πρώτο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν. Ότι είσαι κριτικό, κριτικό. Είναι όλα σχεδιασμένα. Από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο το οποίο έκανε η Μέρι Σνατζάκη υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν ένα πρόβλημα αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον σίγουρα για μένα. Το μήνυμα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ ναι. θετικό. Η Μαρία Σενατσέκη μα λέει ότι θα έπρεπε να μην κρίνουμε τον άλλον από τι του προτιμήσει, θρησκεία, χρώμα, ιδιαιτερότητε τι οποίε έχει. Το ότι όλοι μα θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε ένα στον άλλον με λίγη περισσότερη αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτό, okay? οπότε χρειάζεται λίγο tact για το πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, πιστεύω. Κοίτα, είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει ένα άνθρωπο. Απλά. Ναι, α, ναι αυτό. Θεωρώ. αυτό. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Αλλά. Mm. Αλλά το πρόβλημα μεγάλο... είναι. Θα, θα το πω και μετά θα σα δώσω το λόγο, ναι, Τσιγάμ. Το πρόβλημα ναι, ναι, ναι. yeah. είναι ο τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να δώσει αυτό το μήνυμα η Μέρι Σνέτσάκη. Σκάμ, θε να μα πει. Αρχικά έχουμε την επίκηση στο συνέστημα το οποίο σε κάποια φάση θα τη δούμε να κλαίει σαν τον Κριστιανό Ρονάλτο στο γύρο 2004 αφού έχασα την Ελλάδα. <laughs> όταν, <laughs> όταν την είδα να κάθεται και να πιέζεται εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα η κοπέλα ναι. αυτή ήταν και η ηθοποιός Πιο παγιά δεν την βέβαια, αλλά. Νομίζω κάτι έχει συμβοληθεί. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ τυχό, ξέρεις αλλά... Ξέρει. Ε, γιατί. Ε, δεν ξέρω πώ. Την, την, την ε, μέρη στην Ατσάγη, την είχα φτιάξει στο μυαλό μου. Έτσι, όπω την είχε παρουσιάσει ο Κοντοπίδη τότε, που είχε κάνει ένα βίντεο για τη μέρη στην ατσάκη. Είχε κάνει Κοντόπας βίντεο για τη μέρη στην Ναι, είχε κάνει παλιότερο... Είχε... είχε κάνει βίντεο, βίντεο παλιότερα ο Κοντοπίδη με, με τη Σινατσάκη. Mm. Και κάπω έτσι, με αυτά που έλεγε, ο Κοντόπας, την είχα στο μυαλό μου μέσα. <laughs> Πράγμα το οποίο δεν έπεσε σχεδόν καθόλου έξω. Γιατί έχοντα αυτή την εικόνα, την οποία σου δίνει ο, ο Κοντόπα, mm. αν έρθει μετά και δει το βίντεο, καπάκι. Είναι μαλάκα όλα τόσο σωστά. Τόσο σωστά. Εν μεταξύ, μια σημείωση εδώ, ο Κοντοπίδη μέσα και με αυτό θα με έχει κάνει βίντεο πρόσφατα επίση με τη Σινατσάκη, έτσι, αν δεν κάνω λάθο. Αυτό δεν το γνωρίζω εδώ. Θα Ένα πόντσι πον, τόκ, νομίζω το λέει, ή είναι άλλη κομπή του Κοντοπίδη. Δηλαδή, ναι, αν δεν κάνω λάθο, έχει κάνει έψι μια εβδομάδα από όταν γυρίζεται αυτό το βίντεο. Κάπου εκεί. Ναι, έχει κάνει, έχει κάνει. Έχει κάνει. Το είχα δει που είχε βγει και προτινόμενο. Βέβαια, ναι, η αλήθεια δεν το έχω δει, οπότε δεν μπορώ να εκφαρά απόψη, αλλά ξέρω ότι έχει κάνει αυτό. <κοίλιο> <κοίλιο> πάντως, τον με, το, με τον μόνο το, μόνο το, πρώτο βίντεο έχω δει με τη συνατσάκι που έκανε. Ουσιαστικά την έκραζε κάπω. Ε, και ήταν, ήταν τόσο σωστό το ότι είχα πάρει από εκεί πέρα μια ιδέα για το τι είναι η συνατσάκι. Βέβαια, μια ιδέα κάπω έτσι χιουμοριστική με το χιούμορ του κοντοπίδι. Και αργότερα, αφού είδα το βίντεο, το είχα έτσι στο μυαλό μου μέσα. Και ήμουν σε φάση, μαλάκα, τι λέει, τι λέει, τι τα λέει αυτά τα πράγματα. Πώ αποσκοπεί να τα πει αυτ αυτά τα πράγματα, πια η Σνατσάκη. Α βγει κάποιο άλλο, α βγει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τη Μιτσέγη, α βγει. Ευαγγελάτο, δεν με νοιάζει ποιο άλλο. Ξε... Οποιοδήποτε άλλο, εκτό από τη Σνατσάκη και. Θα σου πω α, κάτι. Και... Θα σου πω κάτι. Σκα... Ε. Ναι, πε. Σκάμ, σκάμ. Εκεί πέρα μετά πέφτει όμω σε μια παγίδα η οποία θα σου πει ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία του λόγου. Μπορεί να μιλήσει για ναι, okay. οτιδήποτε θέλει. Οκ, okay, ναι, αλλά αυτό που, την, αυτό που μου τη αυτό που βάρεσε λίγο ήταν το πόσο βαρύτητα πήρε αυτό το θέμα. Πήρε Συμφωνώ, βαρύτητα ε... επειδή το κάνει στην ατσάκη. Δεν θα έπρεπε, όμω. Αυτό ακριβώ. Εκεί θέλω να καταλήξω, Τζακ. Ότι αν το έκανε κάποιο άλλο πιο σοβαρό και πιο, Έτσι, ο σκοπό του είναι καθαρά να μιλήσει αυτό το θέμα. Και όχι θα πω αυτό το θέμα, αλλά ο κύριο σκοπό μου είναι να διαφημιστώ ότι ο χαρακτήρας μου είναι και γαμό και cool και έχω και γαμό τις ε, απόψεις και γαμό τι ιδεολογίες όχι κοίτα θεωρώ ότι είναι και ο τρόπος που το έκανε πάντα έτσι. Mm -hmm. δηλαδή οποιοδήποτε και να το έκανε αν τον έκανε πάλι με τον ίδιο τρόπο, νομίζω πάλι θα ήταν κατακριτέο. Τουλάχιστον του περισσότερου. Και όσοι όχι, όσοι έχουν δει το βίντεο. Δεν σου λέω να το κάνει με τον ίδιο τρόπο, σου λέω να το κάνει με ένα τρόπο. Κοίταξε, ο καθένα είναι. Όχι είναι διαφορετική, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν το έκανε για παράδειγμα ο Ευαγγελάτος, θα το έκανε με στυλ Ευαγγελάτο. Αν το έκανε ο Τσιμιτσέκη που έφερε τα παραδείγματα αυτά προηγουμένω, θα το έκανε με στυλ Τσιμιτσέκη. Ξέρω εγώ. Είναι τυχαία παραδείγματα αυτά που φέρνω. Πρέπει να σκεφτεί κάτι. Ναι, τι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο YouTube, σωστά. Οπότε, ναι. όπω και να έχει, από οποιαδήποτε μεριά και αν το φέρουμε, υπάρχει μέσα ένα χρηματικό. Έπαθλε μια χρηματική αμοιβή. Υπάρχει το κύριο στο οποίο θα έχει, σαν άτομο, άμα εκφέρει αυτέ τι απόψει. Πρέπει να, να εξετάσει τα άλλα βίντεο τα οποία έχει κάνει στην Ατσάκη. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο όμω στο κανάλι τη το οποίο να έχει παρόμοιο, βαρύ κοινωνικό χαρακτήρα. Uh -huh. Το οποίο μένα να κάνει να πιστεύω ότι είδε το trend, είδε ότι μίλησε ο Γιακομάτο, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, και λέει: Οκ, okay, αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ε, ε, δεν το σχολιάσω. Ναι, μπορώ να το σχολιάσω. Δεν νοώ, ξέρω εγώ ότι η Μέρι Νατσάκη είναι ο Βίλεν ο οποίο κάθε μέσα στη, στη, φωλιά του ξέρω εγώ στο υφέστο και. Okay. <laughs> <laughs> Μια βίντεο σου. Σε Θεωρώ ότι είναι το αντίστοιχο που κάνουμε κι εμεί οι gamers. Όταν <laughs> πούμε, έγινε γνωστό ας πούμε, το Raft, πάρα πολλοί από εμά βγάλαμε βίντεο Raft. <laughs> η Minecraft. <laughs> Αχά, πάρε παράδειγμα. <laughs> θεωρώ ότι είναι, να σου πω κάτι, θεωρώ αυτό ότι είναι trend, το χρησιμοποίησε είπε την άψη τη καλό κακό θα δούμε συνέχεια. Βασικά ο τρόπο μάλλον που το είπε. Και πήρε μια βαρύτητα. Δεν θα έπρεπε να είναι κατακριτέο. Συν με τον τρόπο που το είπε. είναι κατακριτέο ο τρόπο τη ή ότι σχολίασε κάτι trending. Το ότι σχολίασε κάτι trending όταν έχει να κάνει σχέση με αυτό το πράγμα. Γιατί θα σου πω το εξή. Αν εγώ παίζω raft, αν εγώ παίξω raft, που έπαιξε και εσύ, που έπαιξε και ο Λετζίδη, οποιοδήποτε, απλά παίζουμε ένα παιχνίδι. Αν εγώ πάω και μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο, έχει να κάνει σχέση με τι ζωέ των άλλων, με τι σεξουαλικέ προτιμήσει, και δώσω συμβούλε οι οποίε είτε δεν βοηθάνε, είτε παρομοιάζουν, μάλλον δίνουν μια πολύ πιο αρνητική εικόνα για τον κόσμο από αυτή η οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνει, μπορεί να κάνω πραγματικά κακό. Ενώ το να παίξω ραφτ, ποιο σχέστηκε, απλά παίζω ένα παιχνίδι. Κοίτα, θα σου πω. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που το είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή, όχι το, τα λεγόμενα. Δηλαδή, <coughs> εντάξει, σίγουρα το θέμα είναι κάποιο το οποίο είναι λεπτό, έτσι. Δεν είναι ένα βίντεο παιχνίδι, όπω λε. Mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι αν έβγαινε και κάνει ένα βίντεο, όπω θα μπορούσε να κάνει ο καθένα μα, απλό, λέγοντα απόψει τη, όποιε και αυτές, δεν θεωρώ ότι θα είχε τόσο αντίκτυπο σε όλο αυτό. Δηλαδή, πάλι επιμένω ότι το πρόβλημα είναι ο τρόπο και όχι το περιεχόμενο του βίντεο. Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για μένα το γεγονό ότι κάθισε και, και προσπάθησε να κάνει τον αυτό τη να κλάψει που είχε πριν και ο Σκάμ. Πραγματικά έχω νόμιζα πω θα εκραγεί σε ένα σημείο από τη τόσο πολύ προσπάθεια. Και αρχίζει να σφίγγεται η κοπέλα. Παίζει, η μαλάκα να έχει φτάσει σε ένα σημείο πριν το εγκεφαλικό με το σφίξιμο. Μα yeah. άμα δει, κάνει jump cuts εκεί πέρα που τρίβει το μάτι τη και λέω Μα καλά, ήταν σε φασί. Τρίψτο, <laughs> τρίψτο να βγει το χαμπημένο, να, να κλάψουμε λίγα εκεί. Τρίψτο. Well, επειδή μπαίνουμε σε λεπτομέρειε, επειδή μπαίνουμε σε λεπτομέρειε και τι λεπτομέρειε θέλω να τι ε, να τις, ε αργότερα, θέλω να πάω κατευθείαν έτσι όπω είμαστε τώρα και στο άλλο βίντεο που ήρθε σαν απάντηση που ήταν η, η άλλη πλευρά του βίντεο. Η σκοτεινή πλευρά του βίντεο. Εννοεί για τον Shrek. Ε, δεν θέλω χαρακτηρισμού, Ζάκ, διότι το θέμα είναι κάπω. ξέρει, λεπτό. Καλά, συγγνώμη. Για την κόρη του Μιχαλογιάκου. Ναι, ήμουν ο πρώτο που έκανα χαρακτηρισμού, αλλά. στο συγκεκριμένο βίντεο καλό θα είναι να γίνουν οι χαρακτηρισμοί, διότι. Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Αυτό είναι αστείο. Δεν μπορούμε να αστεί αυτό με λιγάκι. Ή θα αρχίσω πάλι όπω με το μωρούτι. Τι, το να πει αστεία από κάτω. Προφανώ δεν είσαι επαγγελματία. Καλά, ωραία. Εγώ πρώτο, μάλιστα, τη φώναζα στην Ε, Εμαλάκι. Λίγο. <laughs> νομίζω νομίζω πω το Shrek είναι καλύτερο μήνυμα από το Snorlax. Όχι, ο Shrek είναι πράσινο. Και ο Shrek είναι πιο γλυκού δραμαλάκι. Δηλαδή έχει το γαϊδαράκο του, έχει την πριγκίπισσα. <laughs> είναι πιο έτσι. <laughs> Ενώ ο Snorlax <Σνόρλαξ, laughs> σεξ φάι του... κατά και, ύπνος, ε, και ύπνο δραμαλάκι. Και κυρίω ύπνο. Ναι. Είναι σεξ φάι κατά ύπνο και κρυφέ ρατσιστικέ απόψει. <laughs> ναι. <laughs> Τώρα πάμε. Πάμε, να πούμε και κάποια πράγματα για αυτό το βίντεο και μετά ας κάνουμε ένα throwback για να μιλήσουμε για τη Συνατσάκη. Okay. Ήρθε η Ουρανία Μιχαλογιάκου να μιλήσει για τα πράγματα που συζητάει η, η Συνατσάκη. Δεν δίνω δίκαιο ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη πλευρά. Εγώ προσωπικά θέλω να πάρω θέση αλλά θέλω να πάρω ουδέτερη θέση. Παιδιά δεν γουστάρω ούτε τη μία ούτε την άλλη ούτε τη απόψη τη μία ούτε τη άλλη. Διότι το, το περιεχόμενο και των δύο, έτσι όπω τα εκφράζουν, μπάζει. Και μπάζει από παντού. Να, αλλά σπάμε... υπάρχει, το εξής, υπάρχει το εξή όμω, Γκάμπ. Το οποίο. Τι. Εγώ απλά θα πω το δικό μου κομμάτι, okay. ναι, ναι, ναι. Ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ με το μήνυμα τη Σινατσάκη. Δηλαδή. Είμαι αριστερό. Συμφωνώ με το μήνυμα τη Σινατσάκη. Αλλά το είπε με έναν τόσο λανθασμένο τρόπο. Για, για την ακρίβεια, θα έχει βγει τώρα. Έχω είχα γυρίσει και εγώ ένα βίντεο στο οποίο κατακρίνω την συνατσάκη για τον τρόπο που πέρε. Με έναν λίγο πιο χειμωριστικό τρόπο. Δεν είναι όπω το ένα και ένα το οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε μια κατάσταση. Αυτό ήταν λίγο περισσότερο αστείο αυτό το οποίο έκαναμε. Αλλά συμφωνώ με το μήνυμα τη συνατσάκη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με, την, με, με, με τον Σρέκ. Παρόλο που δυστυχώ χρησιμοποιεί καλύτερα επιχειρήματα. Αυτό, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό ήθελα να ξέρω... Εκεί θα ήθελα να φτάσω. Yeah. Γιατί η, η, η πλευρά τη ε, Μιχαλογιάκου, καλό ή κακό, παρουσιάζει κάποια επιχειρήματα τα οποία είναι καλά. Τώρα, τα κατά αυτού, γιατί μέσα σε αυτά τα καλά επιχειρήματα πέταξε κάποιε μπαρούφε, όπω για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι μπαρούφα η οποία πέταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το προσέξετε στο βίντεο μέσα, ή τουλάχιστον το πρόσεξα εγώ. Με το που πατήσετε να αρχίσει το βίντεο, θα δείτε πολλά ε, jump cut ή e cut jump. Καλό καλά. Okay. jump cut, ναι, να σκάψεις. Whatever, whatever, ναι. Τα οποία σε κάνουν να πιστεύεις ότι πριν το βίντεο, πριν να γυρίσει την ε, οποιαδήποτε σκηνή, παίζει να γελούσε ρε φίλε. Παίζει Εγώ, να γελούσε. Πιστεύω, πιστεύω ότι διάβαζω το αγών μου. Ξέρω, <laughs> δεν πάω να διάβασε η δεν με νοιάζει. <παράδει, laughs> <α, α, α. laughs> Ω, Θεέ μου το έκανε εικόνα και δεν είναι καλό αυτό. <laughs> Έχει λοιπόν. δει, έχεις δει την κόρη του Μιχαλογιάκου όταν τα έχει βαμμένα τα μαλλιά. Έλα, oh. τώρα. Δεν δε, το λέω, δεν δε, το λέω αυτό. Απλά. Και μόλι η εκπομπή έγινε ένα scary podcast. Έμαχι, Μυσ... λοιπόν. ιστορίε μυστερίου. Ε, να γιατί θέλω να γίνουν χαρακτηρισμοί από, <laughs> από το podcast. Έτσι. Καλά, <laughs> <laughs> καλά, <laughs> καλά <laughs> δεν κάνω άλλου χαρακτηρισμού, ναι. εντάξει. Ε, δύο πράγματα που θέλω να πω πάνω σε αυτό ε, Είναι δύο ουσιαστικά σχετικά λεπτομέρειες Το ένα ότι σε κάποιο σημείο, αρχίζει και ρωτάει τον ίδιο τον εαυτό και εκεί που περιμένεις να πάρεις μια απάντηση Δε σου δίνει απάντηση, ρωτάει την αντίθετη πλευρά Δηλαδή την πλευρά της Νατσάγκη Λέτε ότι εσείς ο σκοπός μας, ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, κάνει μια ερώτηση πάντως στον εαυτό της Ή σε αυτό που εκπροσωπεί τέλος πάντων okay. Και εκεί που περιμένεις να ακούσεις μια απάντηση για όλα αυτά που λέει Παπ! Σου πετάει μια ερώτηση και με είσαι μαλάκα. Σε φάση. Γιατί, Γιατί δεν, υπηρεσ... Υπηρεσπίσεις... Δεν... αυτό που είπε τώρα και το φέρει αλλιώ το θέμα και κάνει μια ερώτηση. Εκεί πέρα ξέρει το θέμα. Ε, εκεί, εκεί είναι που φταίει η αντιμετώπιση τη. Της, της, της uh, μάλλον ο τρόπο που το χειρίστηκε στην Ατσάκη. Διότι στην Ατσάκη χρησιμοποιεί ύψο φάκτο επιχειρήματα. Είπα <συρίζει> αυτό και έχω δίκιο. Τέλο. <συρίζει> 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 κινδυνεύεις μη βγεις έξω, άμα είσαι γκέι, θα σε δίρουνε, δεν θα σε αποδεχτούνε, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο παρουσιάζει μία τελείως αρνητική εικόνα για, την, για, τον κόσμο εκεί έξω, okay. mm -hmm. Εγώ ποτέ π.χ. δεν έκανα την άλλη για τις σεξουαλικέ του προτιμήσει. προτιμήσεις και ξέρω πολλούς φίλους μου επίση που έκαναν το ακριβώς δύο πράγμα ποτέ δεν έκαναν κάποια τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Ξέρετε σε σε αυτό... πολύ εκεί πέρα έξω που το κάνουν αυτό Συμφωνώ, ναι. είναι, είναι αυτό που λέμε ότι εκεί η... η, δικιά μου ελευθερία τελειώνει εκεί που αρχίζει η δικιά σου. Α, ναι, απλά πράγματα ρε ή, παιδιά. του, Σίγουρα. ή κάποιο άλλο συνανθρώπο μα. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα, καλό καλός-κακός, κακό, δεν πουλάει. Εκεί είναι που πρέπει, πρέπει να πει ότι όταν η Μιχαλογιάκου λέει Αναρωτιέμαι ποιον τα παίρνετε και άμα το κάνετε γι' αυτό και βάζετε πέντε διαφημίσει. Η αλήθεια είναι στην Ατσάχη είχε πέντε διαφημίσει στο βίντεο τη. Μιλά για ρατσισμό, μιλά για πρόσφυγε, Μιλά για άτομα τα οποία. Η απλή αλήθεια είναι δηλαδή το ότι τα βάζει στο περιθώριο η κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Γιατί να το πάρουμε και από την άλλη μεριά, ότι όντω ισχύει, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω θα σα με τη τσουγκρά να σκοτώσουν, ε? αλλά ισχύει το ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι σεξουαλικέ προτιμήσει που βρίσκονται στη μειοψηφία μπαίνουν αυτόματα στο περιθώριο και είναι λάθο. Οκ. Okay. Mm. Όταν θα βάλει χρήματα, ε, όταν, όταν θα βάλει πέντε διαφημίσει γι' αυτό, που δηλαδή, τι θα δεν, δεν κάθεσαι να σχολιάσει, ξέρω εγώ, το τι έκανε ο τάδε YouTuber με τον άλλο YouTuber και να βάλει πέντε διαφημίσει εκεί πέρα μέσα. Μιλά για ανθρώπινε ζωέ πολλών ατόμων που ζουν στη χώρα σου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βάλει πέντε διαφημίσει. Δεν γίνεται το άλλο να σε κοιτάξει τα μάτια και να πει Ενώ όχι, προφανώ το κάνει επειδή νοιάζεται. Με πέντε διαφημίσει, δύσκολο. Να σε ρωτήσω κάτι όμω πάνω σε αυτό. Okay. Ε, αν υποθέσουμε ότι αυτό θέλει να το ακολουθήσει επαγγελματικά έτσι, και να βγάλει κάποιο, ας πούμε, Κάποιο εισόδημα με τι διαφημίσει που βάζει. Να. Γιατί όμω αυτό, π.χ., πηχύνε... είναι κακό, μάλλον το να θε να σχολιάσει κάτι το οποίο μπορεί να πιστεύει και είναι παράλληλα να κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Δηλαδή, πώ σε διαφέρει αυτό με ένα χόμπι που κάνουμε εμεί οι YouTubers και τα πει πέσαι. παράλληλα. Έρωτη, ερώτηση. Αν... ερώτηση, ερώτηση με... αν, αν πάθει ο Σκάμ ή εγώ καρκίνο. Εσύ. Αν, αν... Sorry, αν, πάθει... Ξέρω, αν... Okay, αν πάθει ο Σκάμ ή εγώ καρκίνο. ή αν πεθάνουμε. Εσύ θα έβγαινε να κάνει βίντεο σχολεία πάνω σε αυτό και να βάλει πέντε διαφημίσει μέσα στο βίντεο σου. Κοίτα, μπορώ να το κάνω vlog καταρχά. Όχι, <laughs> <laughs> okay, αλλά καταλαβαίνει τι λέω. Δεν μπορεί να μιλά για <κοίτα> τέτοια θέμα <κοίτα> θέματα να και να βάλει Διαφημίσεις. Ναι, καταλαβαίνω Αλλά αν α πούμε άνοιγα ένα κανάλι εξ αρχή ή ναι. ήμουν ένα δημόσιο πρόσωπο τέλο πάντων με οποιοδήποτε τρόπο και η δουλειά μου ήταν να σχολιάζω α πούμε. Ε, ξέρω εγώ, αιτίε θανάτου που μπορεί να συμβαίνουν, α πούμε, στην ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή η δουλειά μου. Μα, μα, δεν είναι καν αυτή η δουλειά τη να είναι beauty vlogger. Εντάξει, yeah, yeah. δεν ξέρει πώ λέει ο καθένα και πώ μπορεί να αλλάξει έτσι. Ναι, αυτό δεν είμαι μέσα στο μυαλό τη να Για να ξέρω για ποιο λόγο το έλεγε. Χωρί δεν να θέλω να υπερασπιστώ, γιατί τώρα ακούγουμε σαν τον. Ε, ε, τέτοιο. σαν τον δικηγόρο τη. Καλά κάνει και έχει μια άποψη, ρε, παιδί μου. Αυτό θα σου πω. Είναι άποψή μου ότι μπορεί να σου πω κάτι. Π.χ. αυτό που λέμε ότι μπορεί να ορίμασαι σε ένα βαθμό, ποτέ δεν ξέρει. Σε σχέση με το βίντεο που είχε κάνει και ο Κοντοπίδη και όλα αυτά. Μπορεί και όχι απ' την άλλη, βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια στοιχεία στο βίντεο που με προβληματίζουν πάρα πολύ στο ανωρήμαση ή όχι. Όπω αυτό με το κλάμα που πάμε. Yeah. Αλλά παρόλα αυτά με και τσάπησε ότι εάν τουλάχιστον το κάνει φανερά, γιατί αν α πούμε βγει αύριο και το ρωτήσει κάποιο με το trending ξέρω εγώ, έβγαλε χρήματα, και αυτή πει, ξέρω εγώ, ότι όχι. Ναι, εκεί θα την καταγνώ Αλλά αν πει ότι ναι, ξέρω εγώ, και το έκανα, γιατί πρώτα απ' όλα με αφορούσε και δεύτερον ήθελα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα το κάνω και θέμα... παράλληλα να έχει. Από τη στιγμή που να σου πω κάτι, δεν είναι ότι αυτά τα χρήματα σου από κάποιον, έτσι. Δεν είναι ότι, ας πούμε... Όχι, όχι. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι πρώτα απ' όλα με αφορούσε με πέντε διαφημίσει. Αν εγώ θελήσω να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι κοινωνικά ευαίσθητο, θέλει τάκτ. Και θέλω να το σχολιάσω αυτό καθ' αυτό, ρε παιδί μου. Εμεί αυτή τη στιγμή δεν σχολιάζουμε την τη κατάσταση του πόσο αποδεκτέ είναι ε, κάποιε ομάδε που βρίσκονται στη μειοψηφία στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Πες να βάλω και τέσσερι διαφημίσει εδώ πέρα. Γιατί στην ατζάκι μιλάω. Όχι για το ποια είναι η αντιμετώπιση ναι, που έχουν ομάδε στην Ελλάδα ή οπουδήποτε, ρε παιδί μου. Αν έκανα ένα τέτοιο βίντεο, μάντεψε, πες να μην έβαζα καμία διαφήμιση. Γιατί? Διότι δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τι ζωέ άλλων ανθρώπων για δικό μου προσωπικό κέρδο. Έχει δει ποτέ, π.χ. Α ποθε... πιάσουμε το πιο μεγάλο κανάλι σχολιασμού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει δει ποτέ, το λιναρά να μιλήσει για σοβαρά κοινωνικά θέματα και να είναι το βίντεο με διαφημίσει. Δηλαδή, Κοίτα. άμα έχει τάκτ ναι. ο Αντρέα που όλοι λένε, ξέρω εγώ, ότι ο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει καυγάδε, μπλα δηλαδή", μπλα μπλα, και δεν έχει συνατσάκι, υπάρχει ένα μικρό θεματάκι εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να την πάρω face value, να την πάρω στα σοβαρά. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να κατακρίνεται κάποιο ε, με το να λέει την άποψή του, αν παράλληλα μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό, έτσι. Γιατί μην ξεχνά ότι ανέκαθεν υπήρχαν αυτά τα επαγγέλματα. Βλέπε πιο παλιά μπορεί να λέει τη δημοσιογράφο. Και στο λέω και εσένα που είσαι, αν με ρέτζεν είναι, δηλαδή ναι, έτσι, κάποιος κάποιο στην εφημερίδα. Έλεγε τα trending τη εποχή, γιατί δηλαδή, αυτό συμβαίνει. Και που λέει την εφημερίδα, το έτσι γιατί αυτό δεν ήταν κατακριτέο, ξέρω εγώ, και στη σήμερα η μέρα που είναι ένα βίντεο στο YouTube με τον τρόπο που γίνεται. Και τώρα σχολιάζω εδώ, όχι τόσο τον τρόπο, αλλά το γιατί κατακρίνεται αυτή η κοπέλα γι' αυτό. Είναι κακό. Σου λέω, αν. Θα ήταν. Μου πει αθέμητα. Μα, μα θα ήταν. Θα ήταν κίτρινο τύπο, θα θεωρούταν κίτρινο τύπο. Και για την ακρίβεια υπάρχουν και κάποιοι κανόνε πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να πα και να αρχίσει να λε. Δηλαδή είναι, είναι editorial piece. Μέχρι και στα editorial piece δεν μπορεί να πα και να πει ότι. Όπω, oh, oh, γάμισε τα, μου έστειλαν τα τάδε και τα τάδε άτομα mail και μου είπαν ότι ξέρω εγώ φοβούνται να βγουν έξω και μπλα, μπλα 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 Δεν μπορείς να βάλεις τόσο πολύ συναισθηματισμό μέσα. Πάνω σε αυτό Αρχίζει να κυτρινίζει μετά. Κάτι, Jack. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι, Τζακ, αλλά δεν θα το, το, πω ακόμα, διότι ήθελα να, θέλω να απαντήσω κάτι στον πατρινό πάνω σε αυτό. Ε, λέγαμε πριν για διαφημίσεις και για λεφτά και για όλα αυτά. Αν πραγματικά ήθελε να βοηθήσει το όλο θέμα Ας κάνετε τι έκανα ο Λέον Πεπ δεν το έβγαλε βίντεο και ο Λέον Πεπ σχολιαστής είναι, τη ζωή του βγάζει, φλόγκερ είναι όταν πήγε και έκανε τη φιλανθρωπική του κίνηση και μάζεψε ρούχα γιατί πήγα αφού 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 εκεί αφού εγώ πήγα, εγώ πήγα διότι και το είπα στα μούτρα του παιδιού, δεν έχω θέμα είμαι πολύ χίμη με αυτά λέω εγώ ήρθα γιατί ήθελα να δω αν όντως θα υπάρχει κάποια κάλυψη. Άμα θα κάνει κάποιο είδου show. Διότι μου φαίνεται περίεργο, δυστυχώ, σε αυτή την εποχή όπου το YouTube όντω το χρησιμοποιούμε πολύ σαν επάγγελμα, να καταλάβει κάποιο που τραβά τη γραμμή που περνάει στον τομέα τη ανηθικότητας. Διότι αν ο Πεπ μάζευε, ξέρω εγώ, 50 ρούχα για του στοχού και τρόφιμα και όλα αυτά, και μετά το βγάζει ένα βιντεάκι. Και έλεγε, Ω, oh, μάλλον μου τσέκαρε πόσα μαζέψαμε. Και το βιντεάκι βαρούσε, ξέρω εγώ, 600.000 views και 700 και τσιμπούσε ένα 400 από αυτό ευρώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το έκανε πλήρω για το δικό του το καλό, γιατί με το ίδιο σκεπτικό μπορεί να κάνει και το άλλο. Που το, κάνε, που το κάνανε μάλλον αρκετά συχνά στο εξωτερικό. Που πήγανε και βγάζανε βίντεο, πηγαίνανε σε άστεγου, του δίναν 100 ευρώ, 100 δολάρια βασικά, και μετά το κάνανε αυτό βιντεάκι. Το τι, έκαν, τι έκανε, τι ο άστεγο με τα 100 δολάρια. Το βίντεο αυτό θα χτυπούσε, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο, θα του γύριζε εκείνο πίσω 600 ευρώ ή δολάρια, μια χαρά και γάμα τι επενδύσει. Αλλά δεν είναι για να βοηθήσει κάποιον. Είναι επένδυση. Εντάξει, είναι, ναι. Δεν διαφωνώ σίγουρα. Αλλά είναι και πώ βοηθά. Δηλαδή, εν τέλει, εντάξει, και οι δύο βοήθησαν έτσι. έτσι Παραδόξω όμω. Εννοεί. Απλά. Και... <κοίγι> κοίταξε, θέλω να σου τώρα βίντεο. Επειδή εδώ πέρα μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων είτε μετανάστες, είτε γκέι, είτε οτιδήποτε Μιλάμε για ομάδα και δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο Θα μπορούσε κάλιστα να πάει είτε σε ένα συσίτιο Είτε κάπου αλλού, αν θέλει πραγματικά να βοηθήσει Τώρα αυτό που λέει ο Τζακ Βοηθάει είναι μεν, αλλά είναι ένας Είναι ένας φτωχός ανάμεσα στους πόσους Χιλιάδες, χιλιάδες ναι, χιλιάδες. Αυτό ακριβώ. Ναι. ακριβώς Οπότε ουσιαστικά δεν βοηθάς έτσι με το να δώσει 100 ευρώ σε έναν φτωχό τι αυτό Φο... το κάνει για πρόθεση. Αυτό είναι μια επένδυση. Ναι, αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι καθαρά. ας θα το θα του δώσω 100 ευρώ. Θα πάρω, θα πάρω βίντεο, θα τραβήξω βίντεο την αντίδρασή του και κλείνει mine. Αλλά επειδή ξεφεύγουμε το θέμα, πάμε μια να επιστρέψουμε. Okay. Τζάκι, θα αφήνω πάνω σε αυτό. Α, τι, μια την στ... επιστροφή. Ναι, την επιστροφή. Διότι δηλαδή, επειδή έχουμε ξεφύγει κάπω και ε, ναι, ξεφύγαμε. Ό, όλα, αυτά, όλα αυτά έχουν μια μικρή σχέση. Okay, yeah. Α επιστρέψουμε λιγάκι. Ας επιστρέψουμε. Απλά να πω κάτι λίγο σε αυτό που πριν φύγουμε τελείω. Okay. Ναι. Είμαι τσιάπιστη ότι αν κάποιο άνθρωπο. Ε, Α μιλήσουμε για YouTubers. Βγάλει ένα βίντεο το οποίο ναι, σίγουρα θα έχει κάποιο όφελο. Αλλά δείξει μια κίνηση που μπορεί να ας με, βάλει άλλου ανθρώπου να κάνουν το ίδιο ή παρόμοιο. Εγώ να σου πω ότι θεωρώ θετικό. Δηλαδή, είτε μιλάμε τώρα για τον YouTube ε, YouTuber που έδωσε δηλαδή 100 ευρώ, που μπορεί να βγάλει πίσω 600 και 700 ευρώ. Αν τα 100 ευρώ τα κράτησε ο, ο και το έδωσε και άτομα, έτσι. Ξέρω εγώ, γιατί όταν μου λε 600.000 άτομα ότι δεν δηλαδή ένα βίντεο, είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτό να, να εμπνεύστηκαν από αυτό και να πήγαιναν να κάνουν το ίδιο, έτσι. Ναι, αλλά δε πίσω. Πίσω. δεν είναι δε αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. δεν είναι αλήθεια. Κοίτα, είμαι τσάπη δε στα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα δεν είναι αληθινό, αλλά ήταν καλά τα αποτελέσματα. Ωραία. Θεωρείς. Και με τη, Μισό okay, Οκ, ναι, μέσα. Ήταν, ήταν, καλά τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι πώ αυτό μετά δίνει σε άτομα όπω εγώ τα πυρομαχικά να μιλήσουν και να το κατακρίνουν. Δημιουργεί μια κοινωνία η οποία πάντα κοιτάζει πίσω από τον νόμο τη όταν εγώ Οκ. Okay. Υπήρχαν πολλά άτομα τα οποία πήγαν στο event του Λέων Πέπ και, και δεν λέω, εγώ τον Λέων τον ήξερα καν. Και πρέπει να πω ότι έχω μείνει και αρκετά ικανοποιημένο από την εμπειρία μου το παιδί μου. Φαίνεται μια χαρά παιδί. Αλλά εγώ πήγα με τη μία σκεφτόμενο ότι ε, μαν, αυτό θα το χρησιμοποιήσει κάπω. Σίγουρα, σωστά. Εγώ ναι. αυτό σκεφτόμουν. Mm -hmm. mm -hmm. Γιατί να και Πρέπει λογικό, να το σκεφτόμαστε ας... αυτό. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι λογικό. <κυρίζει> είναι λογικό. Όχι, ναι, ναι, συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι, λόγω είναι... τη υποχρεσία. <κυρίζει> ναι, σίγουρα λόγω τη υποχρεσία και ίσω και λόγω τη φύση του ανθρώπου, έτσι. Σε έναν βαθμό. Ε, είναι, είναι καλό να είμαστε ψυχιστέ. Ε, είναι είναι, είναι μηχανισμό άμυνα σε έναν βαθμό. Το να, να ψάχνει δηλαδή, αν αυτό πράγμα είναι σωστό. Μα έκανε να πάμε ή Κάλο-Κακό, έτσι δεν είναι. Εσύ δεν πιστεύεις ότι η συνατσάκη βοήθησε με αυτό το βίντεο το οποίο έκανα, Θεω... Κοίτα. Θεωρώ ότι ίσω να βοήθησε κάνοντα κάποιου ανθρώπου να σκεφτούν κάποια πράγματα. Δεν Θεωρώ δεν ότι είναι ψεύτικο είναι αυτά τα αυτό πράγματα. που έκανε. Ποια είναι αυτά τα πράγματα, ίσω έβαλε ανθρώπου μικρότερη ηλικία. Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια ηλικία που είσαι μορφό μια άποψη, δεν νομίζω ότι ένα βίντεο τη να μπορεί να σου αλλάξει την άποψη, That's είτε προ το καλύτερο είτε ω προ το χειρότερο. Αλλά ίσω έγινε τροφή για σκέψη για πολλού, αυτό. Και μέχρι εκεί. Και, Και θέμα συζήτηση. Για σκέψη. Κοίταξε, εγώ θα σου πω από την πλευρά μου πώ το είδα. Ε, είδα πάρα πολλού μετά το βίντεο να στρέφονται είτε υπέρ της, είτε κατά τη. Μετά έρθει το βίντεο με την ε, Μιχαλογιάκου Το οποίο ήταν ή μια πλευρά ή η Άγη η δηλαδή, κατά τη Σινατσάκη πήγανε σχεδόν οι μισοί Διότι εντάξει έχουμε και μια ταμπέλα που λέει βγει πάνω πάνω και δεν θα πάνε Δεν θα πάνε όγι, σαφώς okay. Ή θα πάνε στη μια πλευρά ή θα πάνε στην Άγη Ή αν δεν πάνε στη μια, μια πλευρά, και στην Άγη θα είναι κατά και τον δύο Όπως είμαι σε αυτή την πλευρά είμαι εγώ Και γιατί είμαι σε αυτή την πλευρά εγώ γιατί πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε τα δικά μας πιστεύω. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι αυτά. Είναι καθαρά απόψεις του κόσμου αυτές. Δηλαδή, εγώ είμαι ο σκάμπακ, έχω την άποψή μου. Αυτό. Την κρατάω για τον αυτό ναι, μου. Σίγουρο. Τι και τη σέβεται ο άλλο. Ναι, ναι, αυτά είναι τα πιστεύω μου. Ωραία. Ο, και ο καθένα θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχουμε την άποψή μα, την κρατάμε για τον εαυτό μα. Εννοείται πάντα δεν ε, Όπω είπα και προηγουμένω, η ελευθερία μα τελειώνει και υπάρχει η ελευθερία κάποιου άλλου. Και δεν θα έπρεπε ποτέ μα ποτέ να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πιστεύω άλλου εκτό αν είναι φανατισμένο από, από τα, πιστε, τα πιστεύω του. Γιατί θα δούμε κάποιον φανατισμένο είτε από θρησκεία, είτε από ομάδα, είτε από κόμμα, είτε από οτιδήποτε. Να βγαίνει στου δρόμου και να σφάζει, λέει λατή. Σίγουρα, σπάνε πράγματα, πάρε παράδειγμα πιο παδούς ομάδα, έτσι. Ναι. Μετά από εκεί, παιδό. Οπότε. Ναι, αυτε, π... Για αυτό το λέω, έχουμε του νόμου. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι που δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πού αποσκοπεί το βίντεο τη συναρτζάκη πέρα από προσωπικό όφελο. Αυτό. Εγώ το είδα σαν μια τεράστια. Ναι, οκ, okay, Συμφωνώ με, αυτά που λέει, με, με κάποια πράγματα από αυτά που λέει, αλλά. Εγώ συμφωνώ με όλα. Εγώ δεν διαφωνώ με ναι. τίποτα. Απλά διαφωνώ με τον τρόπο που το είπε. Ο τρόπο, ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Αυτό. Ηταν σαν να ακούω ένα παιδάκι των Υπηρεωτικών που ήταν σε φάση Ο ρατσισμό είναι κακό. Ε, όλοι πρέπει να δεχόμαστε του πάντε ανεξάρτητα από τι σεξουαλικέ του προτιμήσει. Ναι, ναι χαίρομαι πολύ, μέρη, εννοείται. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Και επίση, και επίσης, τσάκ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εκεί που έφαγα πραγματικό τρίγκερ και δεν ήταν τα δάκρυα. Ήταν εκεί που διάβασα email από δύο άτομα τα το οποία τη έστειλαν email ότι έχουν κάποιο, κάποιο πρόβλημα. Και μετά του αγνόησε. Ναι πέρα από αυτό, πέρα oh, από αυτό θέλ... wow. εγώ το πήρα αλλιώ, το πήρα αλλιώ. Ωραία. Είμαι ο Σκάμπαγκ. Ωραία. Έχω ένα πρόβλημα. Θα το μοιραστώ με την οικογένειά μου. Όχι. Θα το μοιραστώ με του φίλου μου. Όχι. Θα το μοιραστώ με τη Σνατσάκη. <laughs> Μπράβο, κόσμο, το βρήκε. <laughs> Πιστεύει <laughs> ότι ήταν, <clears throat> <ήτανε> ψεύτικα. <clears throat> Συγγνώμη που σε πάτησα λίγο, Πατρίνα. Ε, κοίταξε, και αν δεν είναι ψεύτικα, επειδή υπάρχουν κα... ε, κάποια άτομα τα οποία είναι εξωστρεφεί και μοιράζονται πάρα πολύ εύκολα τα προβλήματα με τον οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον αν είσαι η Ατσάκη. Αλλά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Διότι η Ατσάκη δεν έχει μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τι θέλει Ναι, Το σου πω, ναι. Είναι και πιστεύει ότι. Αν είσαι άτομο το οποίο. Συγγνώμη, Πατρινέα, που σου Αν είσαι ένα άτομο το οποίο. Αν είσαι ένα άτομο το οποίο. Έχει αυτά τα προβλήματα. Πιστεύει ότι με το να το πει στην Ατσάκη θα σε βοηθήσει. Είναι η του YouTube, man. Αλλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Άποψή ναι. μου, βέβαια, και μπορεί να κάνω λάθο. Yeah, είναι πιο εύκολο να το πει ανώνυμα, γιατί όταν στο είσαι στο Ιντερνετ είσαι ανώνυμο, σε έναν άλλο ανώνυμο άνθρωπο παρά να το πει π.χ. στον πατέρα σου και στη μητέρα σου, ακόμα και στου φίλου σου. Γιατί όταν το πει σε ένα τσάκι, δεν είχε θέμα αν θα γυρίσει και θα πει ένα τσάκι, αν θα τον έκαιρνε. Εξή, αυτό που έλεγε το ένα email το που ήταν στο νησί, αν θυμάμαι καλά, <Και> ε, ναι. ε, έλεγε α πούμε ότι εγώ ζω σε μια κοινωνία λέει, που θα με κατακρίνουν αυτό. Καταρχά, εγώ είμαι τσάπη ότι μπορεί να ήταν και ψέματα τα δύο email. Γιατί άμα δει, ήταν γραμμένα σε Word, αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή δεν ήταν ασφαλισμένα ονόματα. Πάτε ναι, πάτε ναι, πάτε Ποιο το έχει email, ρε Μαλάκα σήμερα. Καλά, ισχύει και αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό θα τα απόλυτα. Η αλήθεια Ποιο το ένα επαγγελματικό mail, μαν. Περίμετω. Τι το βιογραφικό σου είναι, συστατική επιστολή. Τι είναι, ρε Μαλάκα. Αυτό ναι, εντάξει, ισχύει, έστω ότι λοιπόν είναι αληθινά, να πάμε αυτή την περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο με το σπον να στείλει. Πε το πώ θε. Ε, σε κάποιον άγνωστο. Ε, Παρά να το πει τόσο εύκολο στου γονεί σου. Αν αυτά και που εγώ... υποθέτουμε ισχύουν έτσι. Ναι, ναι αλλά γιατί τη συνατσάκι. Υπάρχουν YouTubers οι οποίοι μιλάνε για αυτό, αυτό το, το, το πράγμα. Ξέρω, ναι. Κοίταξε, ίντά, και πιστεύω... να και ήταν, ψευ... ήταν ψεύτικα. Ήταν ψεύτικα. Και εγώ πιστεύω Ά, ότι για να, βρεις, για, να, πάρει τη γύση σου, τη γύση που ψάχνει, αν έχει κάποιο πρόβλημα, πιο γρήγορα θα ερχόταν αν το έστελε με ταχυδρομικό περιστέρι σε κάποιον πραγματικά άγνωστο, παρά να το στείλει με email στην ατσάκη. Μα του αγνώρισε στην ατσάκη. Αυτό ακριβώ, Τσακ. Ότι αν το έστελε σε κάποιον άγνωστο με, με ταχυδρομικό περιστέρι, παίζει κάποια στιγμή στη ζωή του να παίρνει την απάντηση. Να παίρνει με λύση. Ή <laughs> στην ατσάκι, απλά τη γράφει το μπούτσο τη. Νομίζω εδώ πέρα πρέπει να υποστηρίξω για άλλη μια φορά ότι δεν διαφωνώ με τι απόψει τη και δεν νομίζω ότι κανένα από του τρει μα δεν, δεν Ναι, αυτό πέρα από δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιο με αυτά που λέει. Ο τρόπο που τα λέει είναι το πρόβλημα και συζητάμε έτσι σήμερα. Ναι, γιατί αυτό Τσάκ, δίνει... Πιστεύεις... Όταν τα λέει. Πε μου, παρακαλώ. Πιστεύει ότι, έδω, ότι έδωσε, έδωσε την κήση που, που έψαχναν αυτά τα άτομα, Όχι. Μιλώντα σαν άτομο το οποίο έχω γκέι φίλου και έχω και φίλου <συλίου> οι οποίοι ανήκουν σε άλλε μειονότητε επίση. Όταν λέω μειονότητε δεν εννοώ. Γιατί στην ατσάκη μια στιγμή που, είναι, που, με κινέβρισε, λέει Είναι γκέι, είναι μαύρο, έχει αναπηρίε. Και λέω Μαλακά, πώ το, πώ το, άλλο. Είναι, μετα... είναι θεότρελη. Επίση, κολλάνε αυτά τα τρία πράγματα. Ε, Επίση, αυτή η αναπηρία σου είναι τόσο μεγάλη γενικούρα. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, χαίρομαι. Είσαι αυτό που έκατε, με κινέβρισε περισσότερο από όλα εν τέλει. Γιατί το θυμήθηκα τώρα που το πες. Ε, mm -hmm. Γιατί είναι μη το ανάπηρο, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί α πούμε. Δυστυχώ πε στον γκη, μπορεί να καταλάβω γιατί κάποιοι θεωρούν έτσι. Γιατί δυστυχώ είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Ναι, αλλά αυτή... δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε κανεί, σίγουρα έτσι. Ναι, αλλά ναι, ναι. θέλω να σου πω. Στο 2017, δυστυχώ οι γκέι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ε, οι μετανάστε δακτυλοδεικτούμενοι. Ε, και οι ανάπηροι όμω δεν είναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ που ζω στην Πάτρα, Να ναι. Ναι, ξέρει, είναι το όνομά μου. Ε, που θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πόλη. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι ζω σε. Εντάξει, δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, αλλά δεν βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Πιο πολλοί είναι νομίζω από τι δημόσιε υπηρεσίε. Βλέπε παρκα... παράνομο παρκάρισμα ας πούμε, σε, πα... μέρη ξέρεις, που ναι, δεν μπορεί να πάνε ανάπηροι κτλ. Παρά όμω από την κοινωνία σαν άνθρωποι. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό το οποίο έκανε με η Σνατσάκη και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχω εγώ με τη Σνατσάκη είναι ότι. Κοίταξε, το χρησιμοποίησε προ όφελό τη. Διότι αν έλεγε η, η, η μη δημοφιλή άποψη τελείω, και είναι αυτό το οποίο εγώ πάντα προτείνω σε φίλου μου που έχουν προβλήματα. Και επειδή έχω δουλέψει και φιλοντικά με άτομα τα οποία είχαν σκλίνει και τα πλάκε. Έχω δουλέψει με άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Δεν κάτσα να το κάνω βίντεο, ούτε κάτσα και περίμενα κάποιο μετάλλιο μετά, και το είχε περιμένω και τώρα μετάλλιο. Γι' αυτό και αυτό είναι ο λόγο που γι' αυτό μιλάω ελάχιστα. Και, και πραγματικά, δε, τώρα αυτή τη στιγμή δεν το λέω σαν μετάλλιο, το λέω σαν παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ε, είμαι μουνόπανο γενικό, το ξέρετε όλο αυτό. Um, δεν θέλει ένα άτομο το οποίο έχει το τάδε πρόβλημα ε, εξωστρακίζεται από την ε, κοινωνία είναι κάπως στην άκρη στο περιθώριο τι είναι αυτό το οποίο εσύ πιστεύεις ότι θέλει να ακούσει Ω, σε λυπάμαι γιατί έξω υπάρχει πολύ μίσος και πάντα θα όχι. υπάρχει όχι. πολύ μίσος ναι, όχι. Έχει, όχι, 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 Να είσαι περήφανο για τις επιλογές σου, όχι. Τις κατα... την καταγωγή σου, όλα αυτά Η περηφάνεια όχι. και δύναμη, δεν χρειάζεται Όχι Τι όχι μωρέ, Μαλακά, όταν βλέπει ένα τέτοιο άτομο, δεν πα να του μιλήσει, ρε φιλε. Απλά το παίρνει σαν καλιά και ξεκινά να μοιράζει πράγματα μαζί του. Το κάνει παρέα. Όπω θε τη δει. Αρχίζει σιγά σιγά να Γιατί α... το... να, να πρέπει να τον. Ε... Γιατί πρέπει να τον, να τον αντιμετωπίζει διαφορετικά σε σχέση με όπω αντιμετώπιζα εγώ τον Τζακ σε μια καφετέρια. Ε, δεν χρειάζεται κάτι. Το ίδιο ακριβώ. Δεν χρειάζεται. δηλαδή, μα, το σύνολο ότι εμεί του βάζουμε στη μειονότητα καμιά φορά δυστυχώ. Σκάμ. Άμα εγώ ήμουν γκέι, νομίζω πω θα ήθελα καλύτερη αντιμετώπιση Χαίστηκα, μπρο. Για μένα είναι το ότι πραγματικά. Μαλάκα, όχι, αν ήσουν, ήσουν αγκή και <ενίσουν Σ hesitant> <να Σ choices> γι ναι, σε έβλεπα προβληματισμένος ήσουν προβληματισμένο για αυτό το πράγμα, δεν ήσουν καλά. Δεν θα έπρεπε να είμαι προβληματισμένο. Προβληματισμένο σε κάνα να σου λένε σε φρικιό, μπρο, και θα έπρεπε να φοβάσαι. Κάποιο άλλο. Ναι, αυτό κάνει συναντάκι στο βίντεο τη. Αν όμω σε έβλεπα ότι αυτό το πράγμα σε πείραζε. Ότι ξέρει κάτι, ναι, αυτά είναι να τα πιστεύω μου, αλλά ο κόσμο γύρω μου δεν με αναγνωρίζει όπως, για αυτό που είμαι. Γράψτε στα αρχίδια σου. Τέλο. μα δεν είναι ο Γκέτσι, σκάμπαγκ Δεν είναι ο Γκέτσι, Τζακ. ε, εγώ προσωπικά ρε φίλε, θα έρχομαι να σε βράσω που ρε μαλακά, τι στον πουτσο, τι έχει. Έλα, μιλάω στο θεό σκάμπακ, πες μου. Να το πω πω, άλλη, άλλη συνατσάκη μας βγήκε από εκεί πέρα. <laughs> Έλα ρε μαλακά, τώρα με βάζεις εμένα στο γεπίπεδο της Άγιας. Άντε γαμίσου ρε μαλακά, άντε γαμίσου φεύγε. κοίταξε, κοίταξε, πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό νομίζω ότι... Το, το πρόβλημα είναι, καταλαβαίνω που το πας, ναι, μέσα Αυτό το οποίο έκανε, όπω λέγεται και στα αγγλικά, είναι pandering Pandering δηλαδή είναι το, το κυριολεκτικά κάνει τη χάρη στο κοινό σου θέλει να ακούσει το κοινό σου. Και είναι τα ίδια πράγματα τα οποία ακούσει και στην τηλεόραση όλη την ώρα. Okay. Αυτό ήταν που μου κάνει εντύπωση. Ήκτο, ήκτο. Ναι, ήκτο. Καθαρά ήκτο. Παιδιά, μίσο, έξω. Γίνεται τη πουτάνα. Δεν έχουμε χρήματα. Ε, υπάρχει κρίση. Φλεγόμενα pitbull mates πέφτουν από τον ουρανό. Δεν, μην βγει έξω από το σπίτι σου. Θα, θα, θα το pitbull. Ε, θα, σε φάει. Θα εγώ δεν θα βγει να πάντω. Αν μου λέει κάτι φλεγόμενα pitbull στον ουρανό, εγώ θα βγει να έτσι. Φλεγόμενα pitbull από τον ουρανό. Πέφτουνε φλεγό με ένα pitbull Τι στο που μαλάκα ο Ρουσόρες γίνεσαι χειρότερος από μένα μαλάκα Μα για ελέφερε παράδειγμα τον Donald Trump ρε φίλε Δηλαδή μετά δεν επιχειρήματα στο... Στη Μιχαλογιάκου, συγγνώμη, το πήγα στο ουδέτερο. Δεν ναι. Δίνει παραδείγματα στη Μιχαλογιάκου, στο, σε αυτό το, 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 το τέρα του βάλτε τέλο πάντων, να, <laughs> να, χρησιμοποιεί, να πει και αυτό το ίδιο πράγμα. Ό, oh, γιατί βάζετε ταμπέλε ε, και γιατί μα τη λέτε μετά σε εμά που βάζουμε ταμπέλε. Αυτό ακριβώ, ναι. Αυτό, Για, γιατί τη έδωσα δίκιο. Δίκιο τη ε, Μιχαλογιάκου. Τη έδωσε. Και... Ναι, ναι της έδωσε. Τί... Ε, το θέμα είναι πω η ίδια στην Ατσάκη, έτσι πώ το είπε, έδωσε εκείνη πάτημα στην άλλη να τα σχολιάζει. Mm -hmm. Όταν είσαι. Α... Είναι αυτό το οποίο λέω ότι η αριστερή π.χ. δεν θα έπρεπε ποτέ να σπάνε. Και να καίνε. ή να χτυπάνε άτομα. Μπρο, είσαι αριστερό. Υποτίθεται πρέπει να είσαι κατά τη βία. Δεν αναγκαίνει, μην το πηγαίνει άκρα. Μετά δεν δίνει πάτημα στο δεξιό. Όταν βγαίνει και λε, πάμε να σπάσουμε κάθε φασίστα στο ξύλο, ξέρω εγώ. Όχι, α το φασίστα μόνο του να πει με στη φυλακή. Ναι, αυτό Δεν, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία με βία. Γιατί υπάρχουν και κανόνε. Δηλαδή... Ε, Εκεί συμφωνώ απόλυτα με τον Τζακ. Ναι, ότι... αυτό... ε, αυτά θα συζητούσα και με κάποιον άλλον πριν το podcast. Και έχω ακριβώ την ίδια άποψη με τον Τζακ. Ότι αν, αν δει κάποιον ο οποίο είναι απειλητικό, είναι επιθετικό, όλα αυτά, είναι, είναι δικαίωμά σου να τον σταματήσει. Mm -hmm. Αν όμω έχει τα πιστεύω του και δεν πειράζει κανένα, τότε. Χαίρομαι, ναι. Αυτό ακριβώ. Ο, ο Μπαρμπαμίτσο, ο οποίο λέει, ξέρω εγώ, Όχι, oh, εμεί αμαδελφάρε. Πιέστε μα, ρε τον Μπαρμπάμπιτσο που θα δεχμάσει αυτά τα παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει Εν τέλει κάποιον. Εντάξει, α πούμε κάτι, ο Μπαρμπάμπιτσο σε 30 χρόνια θα πεθάνει και χτυπά ξύλο, yeah. και αυτοί που θα μείνουμε θα είμαστε εμεί και τα νέα παιδιά, έτσι. Αγιαζόμε, mm. και θα κλετάσουμε <laughs> 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 το σκουπίτι. Κούτσε, ο θέλει. Ναι. Δεν είναι ότι καταλήξει εκεί πέρα, <laughs> αλλά είναι ένα <μια laughs> <laughs> κατάληξη και αυτό. Λοιπόν, τώρα α κάνουμε ένα throwback τώρα στο Snorlax. Από. Και εκεί έφαγα ένα μεγάλο trigger. Θα μα γεμίσουν οι σχολεί από κάτω, Λίξ Αμπίτι, το ξέρει. Δεν πειράζει, δεν πει, του το θέλω όλου. Εγώ σα πάω όλου. Εγώ σα πάω όλου, παιδιά μου. Η κρίση είναι καλοδεχούμενη, φίλε. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Ναι, σα πάω όλου. Ισχύει. Αλλά γιατί να κάθομαι να τα βλέπω. Θα μου έρθει το notification σε μένα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Θα είναι σαν το μουρούτι πάλι. Επειδή είπα ότι, τα εμβόλια, ότι έχω κάνει τα εμβόλια μου, θα είναι σε φάση. Μάλλον πρέπει να δώσει τέλο στη ζωή σου. Μπάστα. σω είναι, είναι η πέμπτη φορά που αναφέρουμε το όνομα μουρούτι σε podcast μαλάκα. Και δεν είναι καν το θέμα μα ο μουρούτι. Όλα τα θυμίζουν. Κοιτά, μου το καλοσκεφτεί και ο μουρούτι το ίδιο κάνει, φίλε. Τι πρόκειται να σου πει. Μαλακά, oh, όχι, δεν περισσότερο... έχει ξεκλειδώσει το DNA σου και μαλακή. Όχι. Το, 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 όταν βλέπω podcast ένα και περισσότερο μου θυμίζει τον το Ντορίτο παρά τον Μουρούτι. Mm, okay. Προτιμώ να κάνω reference στον στο, στο παρά στον Μουρούτι. Μπρέ, εγώ σε δέχομαι όπω και να είσαι. <laughs> Whatever. Ε, τώρα. Άμα θε λίγο Ντορίτο, άμα θε λίγο έτσι πικάκι και γεύση memes. Ναι, το μαλάκα, κοίταξε. Αρχίσαμε εδώ πέρα, α κάνουμε ένα μικρό διάκημα. Γεμίσαμε <laughs> με τον. Ε, γεμίσαμε. γεμίσαμε. <laughs> Ξεκινήσαμε με τον Τωρίτο, ήμασταν δύο άγνωστοι στο και μετά στην πορεία δέσαμε τόσο, δέσαμε τόσο που εντάξει μαλέκα όταν άκουσα ότι θα μου φέρεις τον το πατρινό ήμασταν σε φάση Ναι εντάξει Μπορείς και καλύτερα Τζακ Πατρινός αλλά τον Τωρίτο δεν θα είναι Λοιπόν ας επιστρέψουμε Τώρα σε αυτό που είπε η, Είπε κάτι η Μιχαλογιάκου, Η, οποία, ναι, με έκανε απίστευτο τριγγερ Μιλάει κάποια στιγμή για τον πόλεμο ναι μιλάει για τον πόλεμο, λέει ότι ναι, δηλαδή εσείς που λέτε ότι ο πόλεμος είναι κακός και αυτός που πάει στον πόλεμο για να πολεμήσει για την οικογένειά του και για τα παιδιά του είναι κακο άνθρωπος, μωρή, μωρή αγελάδα. Πρώτα απ' <laughs> όλα πολλή... είσαι αμάκος πληθυσμός Μήπω δεν θα έπρεπε να εκφέρεις άποψη πάνω σε αυτό. Μωρή αγελάδα του ροντέο, ρε σνόρλαξ με φυσιά. <laughs> Oh my oh, oh. <laughs> like Στο σκάμπ να από 20 λεπτά. Μιλάς, δεν θέλω να Μιλά για πόλεμο. Μιλάς <laughs> για... Δεν ήθελα χαρακτηρισμού για να τους πει <laughs> <μόνος> του πει όλου μόνο του. Θα βρεθώ <παραθώ, laughs> να ακούω το, το καμπανάκι <laughs> από το notification. Τιν, 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 τιν. Μιλά για πόλεμο. Στον οποίο πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι, αθώοι, οικογένειε. Λελατούνται πόλει, χωριά. Άμαχο πληθυσμό πεθαίνει. Χωρί λόγο. Για συμφέροντα τα οποία είναι συμφέροντα κάποιον άλλον και μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο για πόλεμο Μωρί μορή... Να πω και κάτι σε αυτό Ευχαριστώ Σόλου σε διακόπτω πάνω στο ε, καλά Καλά, και καλά, 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 Κατά καλά, Ο πόλεμο έχει πολύ γενικό και υπάρχουν δύο πλευρές Η μία είναι ότι όντω αν μας κάνει κάποιο πόλεμο και είσαι στην πατρίδα σου με την έννοια ότι θες να προστατεύσεις το σπίτι σου Ναι, είσαι καλός άνθρωπος γιατί ε προσπαθεί να σωθεί, έτσι. Είναι ναι, να, επιβίωση. Όταν όμω πληρώνεσαι πλέ... για να πα σε μια τρίτη χώρα και να πολεμήσει, όχι, είσαι στεγνός εγκληματία. Σε χείτμα. Το πρώτο πράγμα που πληρώνεσαι. Εσείς και, πληρώνεσαι. και οι δύο εγκληματίε είναι. Εσεί που λέτε ότι ο πόλεμο είναι κακό, άρα δηλαδή μα λέτε ότι εμεί σα λέμε ότι ο πόλεμο είναι καλό. Καλά, ναι, ισχύει και αυτό. Ε, εκεί, εκεί δεν είναι μαλάκα Η, κοπέλα, η κοπέλα είναι μεταλλαγμένη τελείω. Εκεί δεν είναι μαλάκα που ποιο λέει ότι ο πόλεμο είναι καλό. Έχει, έχει Έχει τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Οποιοδήποτε είναι έτοιμο να, να, πάρει τη ζωή κάποιο στα χέρια του. Okay. Ναι, ττάξει. Πέρα από αυτοάμυνα. Απλά, αυτό άμυνα. αυτό πήγα να σου και είπα: Ακούστηκε λίγο κακό πριν και με διόρθωσε καλά. Και ανε, αυτό που πολεμάει για το σπίτι του είναι σε αυτό άμυνα, έτσι. Καλό κακό. Κοίταξε, εγώ π.χ. Θα, θα, πολεμούσα για να προστατέψω τα άτομα τα οποία αγαπάω. Συγγνώμα ναι, αυτό. Δε... Κοίτα, βέβαια, να σου πω κάτι. Ακόμα και εκεί, αν υπάρχει η δυνατότητα να μην το σκοτώσει, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το σκοτώσει, τότε είσαι και σύγκληματία, έτσι. Ναι, και ναι. και δολοφόνο. Μα, μα πάντα. Το, το, όταν όταν δίνει τέλο στη ζωή κάποιου, έχει δώσει τέλο στη ζωή κάποιου. Αυτό. Έχει σταματήσει αυτό. Έχει σκοτώσει κάποιον. Υπάρχει κάτι στα σίγουρα, χέρια σου. Ναι, ναι. Και, και πάντα μπορείς να το αποφύγεις. μπορεί να το αποφύγει. Μπορούμε να αποφύγουμε το θάνατο σίγουρα και μπορούμε να αποφύγουμε και τη βία σίγουρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να έρθω σε θέση να σκοτώσω κάποιον άνθρωπο και είναι στο χέρι μου αυτό. Οπότε ποτέ δεν πρόκειται να έρθω σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχει και δεν το επιτρέπω στον αυτό. αυτό. Μου. Δεν, δεν, το επιτρέπω στον Αντιρρυσία αυτό. συνείδηση να τη δείτε. Παρένθεση. Απλά <Τι> κολλάει <laughs> πολύ με την κουβέντα. Βγήκε φέτο. Απλά παιδί μου. Αυτό το πράγμα που λε. Κοίταξε, σε αυτό θα σου πούνε το εξή. Θα σου πούνε: Α, μπει άλλο στο σπίτι σου, τι θα κάνει. Και έχω ένα ρόπολε με στο σπίτι μου. <laughs> δεν έχω θέμα να σπάσω το γόνατο κάποιου. <laughs> δεν πρόκειται να πάρει τη ζωή κάποιου, αλλά εντάξει. Tenga, το... Αμά είναι μπορώ να τον αφήσω με πατέριτσε για κάνα δύο χρόνια. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, βαίνουμε σε βαθιά ζητήματα τώρα και φεύγουμε. Με την ότι μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση του στυλ. Ωραία, αν απειλούσε ένα γενικό πρόσωπο με όπλο και μόνο επιλογή ήταν αυτή, θα έκανε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βαθιά νερά και δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτά. Ναι, και είναι πάρα πολύ βαθύ. Γιατί θέλει και πάρα πολύ σκέψη αυτό. Θέλει να καταλάβει. Και δεν νομίζω να ναι, ότι μπορεί να απαντηθεί εν τέλει να σου πω την αλήθεια σωστά και πάντα. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθεί σε αυτέ τι καταστάσει για να πει τι όντω θα έκανε. Ποιο ξέρει, δεν ξέρει τι άτομο θα γίνει όταν μπει σε αυτέ τι καταστάσει. <σχετίζει> το ένστιμο. ναι, αυτό. Αλλά μην αυτό που σκάμ που λέει για τον πόλεμο. Που Όχι, εκεί πέρα σου το μήνυμα ότι ο πόλεμο, εμεί λέμε ότι ο πόλεμο είναι καλό. εκεί ήταν που έφαγα Γιατί, παιδιά, όταν δεν ξέρετε τι είναι ο πόλεμο, και να μην μιλάτε για αυτό πράγμα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή του, έχασαν το σπίτι του, έχασαν την οικογένειά του, έχασαν τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Καλό θα είναι όταν δεν ξέρουμε τι είναι πόλεμο να μην μιλάμε γι' αυτό. Και μακάρι να μην το μάθουμε εκεί ποτέ, πιστεύω. Ναι αυτό. Και δυστυχώ δεν είναι και πολύ μακριά έτσι. Οι γειτονικέ χώρε είναι που Έλα, μωρέ, βλέπουμε τώρα, όλα αυτά τώρα, που βλέπουμε. Α πούμε κάτι, άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Α τα αφήσουμε εκεί πέρα. Ναι, ε, να πάνα, και να, σερά, να σερά. Να, ναι, να πάνα, ναι, να πάνε ναι, yeah. να γαμηθούν. Ε, τώρα, άμα καθόμαστε να συζητάμε, άμα θα γίνει πόλεμος, άμα ξεβρακωθεί η Ριάννα φέτο στο. Ω, <Στυξ> oh, ναι, ναι, ναι. Στο MTV, έχαμε σε μας, ρε Μαλάκα. Το εννέα του ξεβρακωθεί, εννοείται. Σε <Στυξ> Τζακ. Μαλάκα, ναι, <Στυξ> <Στυξ> <γιατί>, ναι. <Ριάννα, Στυξ> θέλει η Ριάννα, θέλει η Ριάννα. Είτε, είτε γίνει πόλεμο, είτε ξεβρακωθεί η Ριάννα στο MTV, το να γίνεται αυτό. Μπορώ να αλλάξω εγώ κάτι. Ναι, ναι, στείλε μου με στη Ριάννα. What the fuck. Πιο πολύ Πιο, πολλέ πιθανότητες έχουν να, να, να ότι η Ριάννα να, μην ξεβρακωθεί Παρά να σταματήσει τον πόλεμο <σίλια> Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην γινόμαστε και μυρολάτρε και νομίζω πάλι για να κάνω ένα τέλειο κύκλο και να καταλήξουμε στη <σίλια> Μαρία Σινατζάκη. Μυρολατρία. Η μυρολατρεία πάντα πουλούσε. Okay. Και αυτό το οποίο η Σινατζάκη πούλησε μέσα από το βίντεο τη, γιατί συγγνώμη, αλλά αν πέντε διαφημίσει αυτό έκανε, είναι μυρολατρία. Μην βγεις καν έξω, φλεγόμενα pitbull με AIDS, πέφτουνε, βροχή και θα πεθάνε. Στη είσαι γκέι, αυτό, είσαι εκείνο, μην βγεις έξω. Δεν χρειάζεται να κλάψει, που παραλίγο να κραγεί, ξέρω, εγώ, στην προσπάθειά της. Νόμιζα πως θα πάθει κανένα νεύρισμα, θα σπάσει φλέμμα. Ε, όχι, έφτασε σε, σημείο πριν το κεφαλικό. Μαλάκα σφιγκότανε, έχεις κάτι μπράβος, μαλάκα, έξω από τα, έξω από τα clubs, οι οποίοι, ναι. μαλάκα, κάθονται, θα σου πω, έχουν πάρει στάση γορίλα. Ναι. Είναι οι, οι παλάμε ακουμπάνε τα γόνατα στα σισούμο, τέτοια φάση. Ξεκινάνε και σφίγγοντα να πεταχτούν οι φλέβε από, τα... από, τα... από, το μέτωπο. Και το βλέπει σιγά σιγά να αρχίσει να κοκκινίζει, ρε παιδί μου. Λε μαλάκα, αυτό <laughs> κοτέφερε να πάει και παιδιά. Φού να ξέρει να στενοφόρο κάτι. Κάτι τέτοιο κάνει στην ατσάκι το δάκρυ. Εσύ είναι κρίμα. Είναι κρίμα διότι κάνει ναι. όλα τα άτομα που σκέφτονται <laughs> με αυτόν τον τρόπο, που ανήκουν στην αριστερά, να τα χαρακτηρίζουν ω θεατρίνου, άτομα τα οποία πληρώνονται από κάπου, άτομα τα οποία σκέφτονται το συμφέρον του, άτομα τα οποία δεν έχουν ειλικρίνεια. Και, λέω άλλη μια φορά, δεν ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό τη η Σνατσάκη. Σκατά. Όχι, όχι, όχι. Σο σοβαρά μιλάω, σκάμ, σοβαρά μιλάω. <σχυ> Ρε μου, δεν ξέρει δε ξέρεις τι μπορεί να έχει. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να έκανε κάτι το οποίο ήταν σε φάση, λέει, fuck it. Μπορεί το, μπορεί το network τη να έβαλε τα χρήματα αλλά και εκεί, συγγνώμη, θα μπορούσα να βάλει επίτηδε ένα copyright κομμάτι μουσική να παίζει λίγο από πίσω, ρε παιδί μου, για λίγη ώρα, μόνο και μόνο για να αποτρέψει το monetization. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει δεν το έκανα για τα χρήματα. Μπορεί το network να την πίεσε. Εκεί, και πάλι, γιατί έβαλε αυτό το τίτλο, γιατί. Γιατί έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση πάνω στο θέμα. Με έρευνες. Αυτό με χάλασε. Γιατί έχει με έρευνε. Μα πει πώ σκέφτεσαι. Το ίδιο λένε και οι δεξιοί, πώ σκέφτομαι. Ό, oh, δεν είμαι, αγαπά πατρίδα μου, δεν είμαι εθνικιστή. <laughs> μα λε πώ σκέφτεσαι. Πε μα με, με, στοιχεία κανονικά. Δεν ρε παιδί μου. Λίγκα από κάτω, αν δεν θέλει να διαβάσει την έρευνα. Πε να ορίστε. Μπλα, μπλα, μπλα. Να ορίστε. Το να είσαι γκέι δεν είναι επιλογή. Είναι γεννημένη έτσι. Να η έρευνα. Μπούμ, πάρτε. Δεν αρρώστε, δεν είναι κολλητικό. Τέλο. Ο Γιακομή, ξέρω εγώ, δεν είχε μαλακίε. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό Όταν είναι. λέει μόνο αυτό το μέσο έχω. Χρησιμοποίησε το για καλό. Τον άλλον, όχι δικό σου. Αυτό με κινέβρισε εμένα προσωπικά. Οπότε, παιδιά, με λίγα λόγια, μη γίνεστε πρόβατα. <Κι <Κι <σίλει> αχ, όχι μωρά αυτή τη φράση, όλη την ώρα το μη γίνεστε πρόβατα. Έλα, ρε μαλακά, ρε μαλακά, είναι δικαίωμα του κάθε ενό να έχει τη δικιά του άποψη. Δεν θέλω να βλέπω πρόβατα να παίρνουν μέρο. Το, 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 το μέρο τη τάδε, το άλλο μέρο τη τάδε. <σίλει> όχι, να έχουν τη δική του άποψη. Κοίτα, να του πιστεύω πάντως. και όλα αυτά. Για κάτσε κάτι ε, θέλω ε, να πει ο Ναι, να σου πω αυτό Θεωρώ βέβαια και στο YouTube Δηλαδή Βλέπουμε συνήθω αυτά τα κόμματα που είναι από κάτω είναι αυτοί που φωνάζουν. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμο που είδε το βίντεο επειδή έγινε viral. Έτσι, ο ναι. οποίο μπορεί να σκέφτεται όπω σκεφτόμαστε εμεί πάνω κάτω. Δηλαδή, να πήρε τα θετικά στοιχεία από το βίντεο και να τελειώσει εκεί πέρα. Η σκέψη δεν, και είναι, να μην... όλοι. Όπω και να μην... όλοι, όπως και ακούγεται αυτό, ακούγεται λε και κάνω κομπλιμάντα στον αυτό μου, αλλά δεν είναι όλοι τόσο έξυπνοι. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι πάντω αυτά που βλέπουμε εμεί κυρίω είναι αυτά τα οποία ε, φωνάζουν. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια ηρεμή δύναμη από πίσω η οποία είναι λογική και σκέπτεται. Δηλαδή, μια μηχανή που δουλεύει από πίσω και σου λέει ότι ξέρει κάτι, παίρνω τα θετικά. Συμφωνώ με αυτά που λέει, διαφωνώ με τον τρόπο που τα είπε. Απλά δεν ακούγεται και δεν έχει και την ανάγκη να ακούσει, νομίζω, αυτή η δύναμη. Ωραία. και αυτή, περισσότερο ναι. έχουν την ανάγκη οι άλλοι άνθρωποι που φωνάζουν και ρουλιάζουν και χάνουν εκεί το δίκιο του. Mm -hmm, mm -hmm. εκει εκεί, αυτό το πράγμα που λέει ο Πατρινός, ότι ναι, παιδιά, το είδατε, κρατήστε τα καλά σημεία. Τα κακά, πετάξτε τα έξω ή ξέρω εγώ, βγάλετε ένα βίντεο τα οποία να πείτε Αου και δάπνο του φουκού. Πώ λέει η μαλάκα, δεν ξέρω καν το τι τη Ελλάδα. Δεν ξέρω. Ναι, whatever. ναι, κρατήστε τα. Τα καλά. Πετάξτε τα κακά από το παράθυρο. Ή βγάλτε ένα podcast. Και συνεχίζετε τη ζωή σα. Με λίγα λόγια, κάντε το εξή βασικά. Προσπαθείτε να βρείτε τρόπου για να. Μην δικαιολογείτε τον εαυτό σα. Μην προσπαθείτε να πουλήσετε τη λύπη σα. Κανένα δεν το θέλει αυτό. Ούτε καν τα άτομα αυτά τα οποία υποτίθεται θέλει να προστατεύσει. Μα δεν χρειάζεται να σου Οι γεύτε, τελική... φίλοι μου είναι πολύ περήφανοι για να περίμεναν τη συνατσάκι να κλάψει για εκείνου για να αισθανθούν καλά. Καλά, εσύ. Και στη τελική να σου πω κάτι, δε στο βίντεο. Ε... και δεν είναι ανάγκη να σχολιάσει από κάτω. Είτε συμφωνήσετε όχι, έτσι. Γιατί δεν λέω ότι ναι, αυτοί εσύ, εσύ, που διαφωνούν μόνο. Και πήγε και ζήτησε το με έναν άνθρωπο που αφορά αυτό το βίντεο. Αλλά σε το. Μην yeah. του δείξει ούτε λύπηση. Όπω θα συζητούσε το με τον κάθε φίλο σου, yeah. έτσι συζήτησε το και με αυτόν εν τέλει. Βασικά πρέπει να το ξαναπώ για άλλη μια φορά πριν κλείσουμε. Το ότι... Α, δύο πράγματα. και Ένα, διαφωνώ με την κίνηση τη Νατσάκη. με τη μέρη τη Νατσάκη δεν έχω τίποτα. Και για να πω και την καθαρή αλήθεια, μια χαρά κοπέλα μου φαίνεται. Πρέπει να είναι και μικρότερη μου, νομίζω. Πρέπει να είναι 23-24. Τσακ, τσακ, τσακ. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Θυμήθηκα κάτι. Τι μου, ε? Θυμήθηκα εκεί που λέει η Σινατσάκη, που πήρε ένα ρεπορτάζ του, του Σακά. Ο οποίο Σακά. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Για όσου δεν το ξέρετε, είναι ένα ζωντανό τρόλ, δημοσιογράφο. Είναι από το Ιράν. Είναι από το Ιράν. Ποιο, ο Σακά. Ο Σακά. Ναι. Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω δηλαδή. Τσέκαρε ότι όταν έκλεισε το ρεπορτάζ είπε ζωντανά από το Ιράν. Α, όχι, το είπε, το είπε τέτοιο, ρε. Το είπε από το. Το είπε. Σαν αστείο. Σαν αστείο. Ναι, σαν αστείο το είπε. Επειδή... Είναι ίδια... ο χειρότερο τύπο που υπάρχει. Σοβαρά μιλά. Ασ... Είπα αυτό το πράγμα. Αστείφτηκε έτσι. Ναι, αστείφτηκε έτσι. Αλλά πρόσεξε να δει. Ο Σακά όμω έχει από πίσω Τι μια μαλάκας. εκπομπή. Φαλάκα! Έχει από πίσω μια εκπομπή η οποία είναι αυτού του περιεχομένου. Είναι καμένα, καμένα αστεία. Μήπω να μην το παίρναμε σοβαρά! Ναι, αυτό ακριβώ έκανε. Να εγώ, τσάκι εγώ. το πήρε. Στα σοβαρά. Παιδιά, παιδιά. Ε, 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 λοιπόν, θα το αλλάξω. Ε, καλά έκανε η κοπέλα που κάνει το μήνυμά τη. Μπορούμε να έχουμε καλύτερου εκπροσώπου τη αριστερά, παρακαλώ. Αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ ε, ξέχασε... καν να χνευριστώ μαζί τη. Ή... άμα, άμα όντω το κλείσει, ήτανε, ήταν ήτανε ένα κομμάτι το οποίο το κρατούσα στο, στο πίσω μέρο του μυαλό μου, το πετάξα στο τέλο και μου έσκασε τώρα πριν το κλείσιμο. Mm. Και ήθελα να πω και πράγματα για αυτό το πράγμα. Έλα μου, ωραία. Ο Σακά, oh, όταν πάει να βρει άτομα να κάνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι η εκπομπή του είναι καθαρά χιουμοριστική, έχει νομίζω μια εκπομπή στο Sky. Δεν, το, δεν θυμάμαι το όνομά της. Είναι μια μπανάνα για, για σύμβολο. Πάει και βρίσκει συγκεκριμένου ανθρώπου που πάνω από. Μια χαμημένη κάτω... μπανάνα. Ναι. Πήρε στο σοφαρά έναν τύπο ο οποίο έχει λόγο τη εκπομπή. Μια χαμημένη μπανάνα και το χρησιμοποίησε για να περασπιστεί ομάδες ομάδε. Όχι, ναι. ναι. οποίες... Περίμενε, τσακ, τσακ, τσακ. Είναι στη μειονότητα. Μην την από τώρα. Περίμενε. Πήρε αυτό το. Ο Σακά, συγγνώμη, ναι. Πάει σε συγκεκριμένου ανθρώπου, κάνει το ρεπορτάζ του, ξέρει πάνω κάτω τι θα ακούσει. Παίρνει αυτέ τι αντιδράσει. Τι αστείε. Αντιδράσεις και τι βγάζει στην εκπομπή του. Ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι και το ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το να είσαι, α πούμε, αλκοολικό είναι καλύτερο από το να είσαι γίγει, διότι. Αυτό. Ξέρετε, μπορώ να το καταλάβω εκεί, γιατί μιλάμε για μια χιουμοριστική εκπομπή. Δηλαδή, προφανώ. Είναι black humor, έτσι. το Ναι, Είναι χιουμορ, είναι χιουμορ. Κοίτα τον είναι... άνθρωπο να το αρέσει ή όχι αυτό. Γιατί ναι. το ακρίβει. Αυτό το σέβομαι και αυτό το πήρα ναι. Καλά έκανε. Ναι. Αλλά η άλλη τύψα το πήρε στα σοβαρά. Ναι. Παλακά, ναι. την έχει πιάσει τρέλα, τρέλα του CSGO. Τι γίνεται, ρε Μαλάκα. δηλαδή, <coughs> περίμενε. Χαλάει τα χρήματά τη στο gambling. Τι συμβαίνει, ρε Μαλάκα. <λαί quarterback> θα θα δει ότι, θα δεις ώσα ότι ώσα μιλάει, κουμμάρι. μιλάει, μιλάει, για το συγκεκριμένο θέμα ότι να κάποιοι άνθρωποι ε, προτιμούν να είναι αλκοολικοί παρά να είναι. τα παιδιά του να είναι αλκοολικοί παρά, παρά Και δείχνει δύο, 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 δύο άτομα από την εκπομπή του ΣΑΚΑ Οποίο, δύο άτομα μόνο, τα οποία είναι. Ναι, το είχα δει. Το είχα ναι, τα οποία είναι πάνω από 60 χρονών, πάνω από 50 χρονών. 70. Ναι, δηλαδή, μιλά για κάτι τέτοιο, πού? αλλά γιατί δεν μα δίνει ένα, ένα γκάλωπ, ένα ρεπορτάζ το οποίο να έχει μια μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων και μεγαλύτερο εύρο ηλικιών, αν θε να μιλήσει για αυτό το πράγμα γιατί, γιατί, δεν τέριαζε με το αποτέλεσμα που ήθελε να φέρει. Εγώ μου την πάνω. Κλείστο ρε μαλάκα το podcast, ε, εγώ, δεν το ήξερα καν αυτό. αυτό είναι τελείω Συγγνώμη, αλλά είναι. Κρίστο! Στην καλύτερη. Στην καλύτερη. Δηλαδή, καλύτερη. <laughs> πρόσεξε. Στην καλύτερη μπορώ απλά να φανταστώ ότι. Οκ. Okay. Κοίταξε. Ε, σω δεν είναι καλύτερη για να μιλάει για αυτά. Okay. Ωρα, αυτή ωρα. είναι η καλύτερη περίπτωση. Δεν είναι το κατάλληλο άτομο. Mm -hmm. Μόλι τέλειωσε τον υπηαγωγείο η κοπέλα. It's ok, Ήθελε να πει κάτι. Να δείξει ότι ενδιαφέρεται και αυτή για τον κόσμο. Μπράβο τη. Καλά έκανε. Α, γιατί να τα εμεί βέβαια μετά που ξέρει ότι θα υπάρξουν πολλά άτομα που είδαν το βίντεο τη Μέρη και μετά θα πούνε Α, ξέρει τι, ωραία, θα υιοθετήσω αυτή την άποψη. Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι κακό του κεφαλιού του έτσι. Δηλαδή, μάθει να κριτικάρει τα πάντα. Τι, Έλα, μην με κάνετε, τον να ακούω όμω το τζουκαλά, επειδή έχω φάει τώρα άσχημο τρίγκερ. Θα βγάλω κανένα σκάμπαγκ από το μέχρι θανάτου και θα γίνει εδώ πέρα τη πουτάνα. Δεν <laughs> μπορώ να κάνω μια ερώτηση, μπορώ να κάνω μια πάνω ναι, σε αυτό. Θέλω να, να κλείσουμε πάνω σε αυτό. Θέλω την άποψη και από του δυο σα. Αν ήξερε ότι χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία έχουν χειραγωγηθεί έτσι ώστε να φαίνεται αστεία και okay, είναι για μια χιουμοριστική εκπομπή, δεν αξιόπιστα δεδομένα. Αν όντω έβαλε επίτηδε πέντε διαφημίσει. Και αν όντω έκανε επίκλειστο συνέστημα και κάθεσε εκεί, μέχρι να τη είναι καλό άτομο ανεξαρτήτως του μήνυματος ή όχι. Θες τη γνώμη του καμπάκ Πες πρώτα, ναι. Θα το περιγράψω όλο αυτό με μία λέξη. Με μία και μόνο λέξη και δεν θα πω μετά τίποτα άλλο. Θα περιμένω τον Τζακ να κλείσει το podcast. Και τον Πατρινό να πει την άποψή του. Λάσπη. Πατρινά. Ναι, κοίτα τώρα με προβλημάτισες, θα σου πω γιατί. Απ' τη μία έχει την εκμετάλλευση των ανθρώπων, έτσι, αυτό που λε. Ε, που έχει να κάνει με το ότι όντω μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία τα οποία. Εγώ δεν την έλεγα αφελή, σαν μία λέξη. Σίγουρα. Κοίταξε, Τώρα, πατρυ... κακό άνθρωπο δεν ξέρω αν θα χαρακτηρίσω. Το θεωρώ λίγο υπερβολή να σου πω ειλικρινά <στοίλυνση> γιατί. Ναι, πατρινέ, ναι. αφέλεια είναι όταν το κάνει μία φορά. Όταν το κάνει όμω τρει φορέ γαμημένε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έκανε ένα βίντεο. Θα την υπερασπιστώ πάνω σε αυτό. Έκανε ένα βίντεο. Α πούμε ότι το είδε, είπε trending, θέλω να κάνω πράγματα στο YouTube. Νομίζω μία φορά. Ε, δηλαδή, και εγώ είμαι πολύ. Είμαστε στα ενδιάμεσα. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα σου πω, ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε ένα conflict μέσα μα. Από, από τη μία έχουμε ένα τσενετσάκη την οποία κατακρίνουμε με τον τρόπο που έβγαλε το βίντεο. Από την άλλη, όμω, έχουμε και αυτά που πιστεύουμε. Δηλαδή, λέμε να πούμε mm. ότι συμφωνώ με αυτά που είπε. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να, να βγάλει ένα ασφαλέ συμπέρασμα στο ότι αν είναι κακό ή όχι. Αυτό το θεωρώ, να βγάλω. Το θεωρώ αυτά. πολύ. Ίσως βαριά λέξη το κακό. Σίγουρα θε, θεωρώ λανθασμένο και εγώ έτσι να κλείσω όλο αυτό την κουβέντα. Τον τρόπο με τον οποίο έκανα αυτό το βίντεο. Τον τρόπο τονίζω έτσι. Mm -hmm. Αυτό το θεωρώ λανθασμένο. Και νομίζω ότι εντάξει, μέσα την κουβέντα βγάλαμε διτρέ στοιχεία τα οποία δικαιολογούν τουλάχιστον θεωρώ στου περισσότερου γιατί είναι λανθασμένο. Βλέπει αυτό με την εκπομπή, βλέπε αυτό με το κλάμα. Η επιχειρηματολογία τη ίσω. Αλλά Ήταν... δεν ξέρω αν θα την έλεγα κακό άνθρωπο. Το θεωρώ λίγο υπερβολή αυτό. Κοίταξε, αν όντω το έκανα, τότε ναι. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο άλλο να ξέρει πέρα από την ίδια τη μέρη τη συνατζάκη. Τώρα, καθώ αυτή είναι και η νέα σεζόν του Ένα και ένα κι άλλο Ένα, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά για να γνωρίζουμε όλοι πλήρω ότι το Ένα και ένα κι άλλο Ένα, πάντα μέσα στην παρένθεση, είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει πω οποιοδήποτε θα ήθελε να έρθει, που έχει μια ξεχωριστή άποψη, θέλει να διαφωνήσει με κάτι, θέλει να συζητήσει κάτι, είναι πάντα. Ευπρόσδεκτο. Αν θέλει κάποιο να περασπιστεί τον εαυτό του, πάντα επίση ευπρόσδεκτο. Και κάπω έτσι νομίζω θα κλείσω το πρώτο επεισόδιο του ένα και ένα ανοίγει παρένθεση, κι άλλο ένα κλείνει παρένθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σκάμπακ, uh, τον συμπαρουσιαστή μου. Κάτι συνέχεια, παιδιά, και καλό Μεσαίωνα πάνω απ' όλα. Χάρη <laughs> <λέει, laughs> όπως... στη θέση την Τόρη. Όπω έλεγε και ο αγαπημένο μα Ντορίτο. Και τον νέο μας συμπαρουσιαστή για τη δεύτερη σεζόν. Τον Πατρινό. Καλό σας βρήκα λοιπόν και καλή σεζόν να έχουμε. <laughs> θα μας πεις το δεύτερο επεισόδιο που σου φάνηκε το πρώτο. Εντάξει. Και... <laughs> να, κλ, να πω κάτι πριν κλείσουμε. Να πω καλά. πριν τι παγίδα μπήκα λοιπόν τώρα που μπήκα σε αυτήν την εκπομπή. Α, για πες. Δεν θα μπορώ το βράδυ να βλέπω τι αντίστοιχε εκπομπέ του ένα και ένα. Το σκεφτήκα τώρα στη διάρκεια τη εκπομπή. Γιατί έτσι. τόσο καιρό έβλεπα ένα νέο βίντεο. Εγώ γενικά βλέπω πάρα πολύ YouTube πριν κοιμηθώ. Οπότε λέω, πριν πέσω ύπνο θα βάλω ένα βίντεο μία ώρα ό,τι πρέπει. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό αφού είμαι σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε δεν ξέρω. Έχω αθέμα σε αυτό. Εντάξει, θα το λύσω κάπω. Τώρα θα πει τα άλλο τρυπάκι του ένα και ένα. Για οτιδήποτε μιλάμε, μετά θα σου έρχονται προσωπικά μηνύματα. Τα οποία θα σου λένε, ή πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει. Είναι καλό που υπάρχει αυτή η εκπομπή. Και μετά, αλλά τα σε προσωπικά μηνύματα τα οποία θα ήταν. Α, σε παρακαλώ εδώ σε τέλο τη ζωή σου. πως το να για αυτό. Και επίση κάτι που θα αλλάξει like στη νέα σεζόν, κάτι... Ένα νέο feature που θα φέρει το. που θα έχετε στο ένα και ένας, Είναι τα after parties. Τα οποία θα γίνονται μετά από κάθε. μετά από κάθε επεισόδιο. Θα γίνονται mm. στο κανάλι του. του Scumbag. Το δικό μου κανάλι. Τι προφέρομαι Μίλησε για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο Δεν ξέρω γιατί Έπρεπε, έπρεπε να γίνει, όχι εμένα μ' άρεσε Μετά από κάθε Μετά από κάθε podcast Μετά από κάθε επεισόδιο Θα ανοίγουμε hangouts στο κανάλι μου και θα συζητάμε διάφορα πράγματα Για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο είπαμε στο podcast Οπότε Οπότε την ημέρα που έχει βγει αυτό το podcast, δεν ξέρω ακριβώ ποια ημέρα θα είναι, την ίδια μέρα τσεκάρετε το κανάλι του σκάμπακ βρίσκεται στη περιγραφή και τη νύχτα 9-10 ώρα θα πούμε. Α, δεν ξέρω γιατί πολλές φορές δουλεύω και δεν θα είμαι σπίτι οπότε ίσως να το πάμε και μια, μια, μια μέρα μετά θα το δούμε, θα το δούμε. Α, ωραία. Ε, κάντε εσείς subscribe εκεί πέρα και λογικά θα βάλει κάποια ανακοίνωση ο Scambac. θα κάνει κάτι που δεν ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Μπορείς να βάλει στο description την τη σελίδα μου και από εκεί πέρα κάνω τι ανακοινώσει. Σίγουρα θα υπάρχει η μέσα του Jack, Jack Lop για ανακοινώσει το podcast. Για το, το live. Α, ωραία. Οπό, οπότε θα το βρείτε εκεί. Mm -hmm. και μετά από όλα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς τους Σοκράτες και ελπίζω να απολαύσετε τη δεύτερη σεζόν του ένας και ένας και άλλος ένας. Ανοίγει παρένθεση. Κι άλλος ένας, το είπα τελείως λανθασμένα. <laughs> 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 και καλή σας νύχτα. Γεια σας.